Μια ακόμα τελευταία παράταση στην προθεσμή υποβολής αντιρρήσεων για τους ανερτημένους δασικούς χάρτες θα δώσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στη Δυτική Μακεδονία περιλαμβάνονται οι χορτολιβαδικές εκτάσεις προκαποδιστριακού ΟΤΑ Κοζάνης. Είναι το υπόλοιπο των δασικών χαρτών που είχε ξεκινήσει το 2017. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουν γίνει ο απαραίτητος αριθμός αντιρρήσεων που έπρεπε να γίνουν. Αυτό πιθανά ο κόσμος να μην, οι ιδιοκτήτες ακινήτων να μην έχουν καταλάβει πόσο πρόβλημα μπορεί να τους δημιουργήσει η μη υποβολή αντίρρησης. Πάμε λοιπόν να εξηγήσουμε τι σημαίνει η μη υποβολή, τι μπορεί να χάσει ο ιδιοκτήτης και τι πρέπει να κάνει για να αποφύγει την εξέλιξη αυτή. Αυτό επειδή έχουμε περάσει πάρα πολλά στάδια με το συγκεκριμένο θέμα, να θυμίσουμε ότι πρώτη φορά το συγκεκριμένο πρόβλημα το αντιμετώπισαν οι ιδιοκτήτες το 2013 στο κτηματολόγιο. Εκεί τα περισσότερα κίνητα εκτός σχεδίου χαρακτηρίστηκαν ως δασικές εκτάσεις. Έκαναν όλη ένσταση στο κτηματολόγιο, ακόμα δεν υπήρχε η Διεύθυνση Δασών, δεν είχε εμπλακεί στη διαδικασία άμεσα. Έκαναν όλοι ενστάσεις που οι περισσότεροι, το 90% και πάνω, το κέρδισαν. Αλλά κέρδισαν μόνο τη μία μάχη που λέμε στο κτηματολόγιο. Το Δασαρχείο, η Διεύθυνση Δασών επανήλθε το 2017 αναρτώντας δασικούς χάρτες. Οπότε τα ίδια πάλι ακίνητα φαίνονται ως δασικά, που σημαίνει ότι κινδυνεύουν να χαθούν αυτές οι ιδιοκτησίες, να περάσουν στο ελληνικό δημόσιο. Έγιναν τότε οι αντιρρήσεις, όσοι πρόλαβαν, όσοι έμαθαν και έκαναν τις αντιρρήσεις, και τώρα έμεινε τα χορτολιβαδικά, τα οποία η προθεσμία λήγει στο τέλος του μήνα. Την ίδια στιγμή σε εξέλιξη κτηματογράφηση στην Καστοριά. Συνεχίζεται. Ανακοινώθηκε και εκεί ότι είναι η τελευταία προθεσμία μέχρι τέλος του μήνα. Και αυτό αποδεικνύεται και γιατί στα Γρεβενά που έλεγε τέλος Οκτωβρίου δεν δόθηκε άλλη παράταση, παρά μόνο αυτή η σιωπηρή που λέμε παράταση. Σιωπηρή παράταση τι εννοούμε, ότι κάποιος μπορεί να υποβάλει τα χαρτιά του, να πάρει πρωτόκολλο έγκαιρης προσέλευσης και να κλείσει ένα ραντεβού τις επόμενες μέρες μετά τέλος Νοεμβρίου για να καταθέσει τη δήλωσή του λόγω φόρτου εργασίας.